μία είδηση, ένα θέμα βόμβα με έναν πασίγνωστο τραγουδιστή να κατηγορείται, για σατανισμό και για σεξουαλικά όργια και μεταδίκτυα τα έχει απλώσει μέσω του διαδικτύου. Υποθέσεις περίεργες, περίεργες υποθέσεις που πραγματικά δεν πρέπει κανένα μα κανέναν να μην είναι διάφορο, γιατί απευθύνεται σε νεαρά άτομα τα οποία τα προσελκύει για να το οδηγήσει στο κρεβάτι του και να ικανοποιήσει τις ανώμαλες ορέξεις του. Α, τόσο καλό παιδί. Φαντήρισε λίγο. Το θέμα εδώ πέρα όμως, κύριε Λαντούρη, είναι ότι μέσα στο κόλπο είναι και η γυναίκα του και η σύζυγός του. Θα τα δείτε σε λίγο και θα τα πούμε με κάθε ανάλυση. Πάμε γρήγορα, μας πεις τι ακριβώς έχει συμβεί με τον πασίγνωστο τραγουδιστή. Ωραία. Μία υπόθεση σοκ. Ναι. Μία υπόθεση που και αυτή θυμίζει ταινία τρόμου. Σε ακούμε. Καταρχάς, να πούμε ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο που είναι πρώτης γραμμής, τραγουδιστής δηλαδή που τον ξέρουν όλοι. Και νεότερης ηλικίας άτομα και λίγο μεγαλύτερης. Ο συγκεκριμένος τώρα άνθρωπος, ο οποίος σύμφωνα με καταγγελίες πάντοτε φαίνεται ότι είναι στα δίχτυα του σατανισμού. Το ένα σκέλος, το ένα κομμάτι είναι αυτό, δηλαδή ότι συμμετέχει σε διάφορες έτσι, καταστάσεις και τελετές, μπορούμε να το πούμε. Το ένα το κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι ότι μέσω του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει, προσελκύει νεαρά κορίτσια λέγοντας ότι εάν έρθετε μαζί μου στο κρεβάτι, θα σας κάνω διάσημες και θα σας βγάλω στο τραγούδι. Στο κλαρί. Στο κλαρί. Ο συγκεκριμένος λοιπόν έχει... Το παράδοξο σε όλο αυτό είναι ότι η σύζυγός του είναι ενήμερη, γνωρίζει ακριβώς το τι συμβαίνει. Με τρέσα. Και συμμετέχει και στις δύο περιπτώσεις καταστάσεις. Έτσι, μπράβο. Ξαλέμε λοιπόν. Για πολύ γνωστό όνομα. Όπως πολύ σωστά λέει το έγκυρο ρεπορτάζ του Βαγγέλη Καράλεδο. Χτυπάει στο ίντερνετ νεαρά πρόσωπα, αγόρια και κορίτσια. Να το τονίσουμε αυτό. Για να υποτίθεται να τα βοηθήσει, να κάνουν καριέρα, να γίνουν στάρ. Τους εμπλέκει μες στο κομμάτι του σατανισμού, φυσικά με απότερο σκοπό τα σεξουαλικά όργια. Και εκεί και βασίζεται. Και αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι μέσα σε αυτό το κόλπο είναι και η γυναίκα του πρωταγωνίστρια και στα οργία τα σεξουαλικά που γίνονται υποτίθεται για τις τελετές του σατανισμού που κάνουν. Έχουν παιδιά? Όχι. Όχι. Ευτυχώς. Παιδιά να έχουν αυτό. Δεν έχουν. Ευτυχώς. Έχουν παιδιά, Βαγγέλη, κατά όχι. Ευτυχώς. Και δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερο. Δεν χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Κάθε πληροφορία που δίνεται στον αέρα δίνεται με πολύ προσοχή. Απλά γενικότερα η εκπομπή μας όσο βγάζει τέτοια θέματα και όταν βγάζει το κάνει κυρίως για να προστατεύονται οι νέοι άνθρωποι. Και να πούμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο ήδη έχει πάει σε συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο νεαρή κοπέλα η οποία καταγγείλει συγκεκριμένα πράγματα. Μπράβο της. Και είναι μια υπόθεση η οποία θα φτάσει στα δικαστήρια. Έτσι πρέπει. Ήδη έχουν κινηθεί σε ένα πολύ μεγάλο δικηγορικό γραφείο των Αθηνών με την οικογένειά της στο πλευρό της. Και με την παρότρινση των δικών της ανθρώπων, ο πατέρας του κοριτσιού είναι στρατηγός, πρώην στρατηγός αστυνομίας. Και όταν αντιλήφθηκε το τι γίνεται. Μακάρι κύριε Καπούρη, γιατί αυτόν τον χώρο το ξέρω πολύ καλά και το ξέρεις. Και όταν αντιλήφθηκε το ότι, τι γίνεται. Τι γίνεται και ειδικά με τα κορίτσια. Βρεθήκαν σε ένα από τα πιο γνωστά ποινικογραφεία ποινικολόγων στη χώρα. Όχι στο τραγούδι δεν σε βγάζουν, στο κλαρί σε βγάζουν. Και ενώ ψανίξουν να προσέχουν τα κορίτσια. Το λέω έτσι χαριτολογώντας. Να προσέχουν. Πάμε τώρα γρήγορα. Πάμε λίγο στο γύρο σας.